Φίλοι μου, γεια σας. Η εκπομπή «Μουσική Εκδρομή» μόλις ξεκίνησε για το παρθενικό της ταξίδι. Είμαι η Έφη Μάνου και θα με ακούτε κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα, εδώ από το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Η εκπομπή μας θα είναι ζωντανή, το ρεπερτόριό της θα είναι ελληνικό. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε και κάποια τραγούδια ξένα αν χρειαστεί. Και σκοπός μας είναι να περάσετε καλά μαζί μας όσοι ξενυχτάτε. Στη ροή της εκπομπής θα σας δοθούν mail, σελίδες στο Facebook και ένα τηλέφωνο που θα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Ας ξεκινήσουμε με την πρώτη επιλογή την εκδρομή μας. Καλή ακρόαση σε όλους! Το πρόσωπό μου έχω κρύψει με καπνό σε ένα ποτήρι πως εσύ... Εδώ είμαστε πάλι, φίλοι μου. Ακούσαμε την πρώτη επιλογή. Συγχωρέστε μας για κάποιες αντιξότητες που υπάρχουν. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας θα είναι με ελληνικό ρεπερτόριο συνήθως. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε και ξένα τραγούδια αν χρειαστεί. Θα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω mail. Το mail του σταθμού μας είναι radio, σε λατινικά, radio, παπάκι, eoelas.org. Η σελίδα μας στο Facebook είναι Μουσική Εκδρομή και υπάρχει και ένα WhatsApp τηλέφωνο που αν θέλετε μπορείτε να βγείτε και στον αέρα. Είναι το 697 29 60 πάλι 66. Η Μιέφη Μάνου ξεκίνησε η εκδρομή μας, η μουσική μας εκδρομή, εδώ ζωντανά από το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη επιλογή μας. Οι εκπομπές μας θα έχουν αφιερώσει σε διάφορα είδη τραγουδιών. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στα διαχρονικά ερωτικά ελληνικά κομμάτια. Καλή ακρόαση. Το θες, ας είναι αυτή πιο μεγάλη μας στιγμή. Ελπίζω να σας αρέσουν οι επιλογές μου. Για όσους συντονιστήκαν τώρα στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, είμαι η Έφη Μάνου, σας κρατάω ζωντανά συντροφιά εδώ από το στούντιο του σταθμού. Θα είμαι κοντά σας κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 12 με 2 και σκοπός μου είναι να σας κάνω να περάσετε καλά και να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Μπορείτε να καλείτε τα τηλέφωνα, μπορείτε να βγείτε στον αέρα, μπορείτε να μας πείτε πώς περάσατε τη μέρα σας, να αφήσουμε πίσω ό,τι μας στεναχώρησε, γιατί αύριο ξημερώνει μια άλλη μέρα και μάλιστα Black Friday. Αύριο θα έχει προσφορές παντού, από ό,τι έχω ακούσει, στην αγορά υπάρχει μεγάλη προσφορά, όχι μόνο σε ρούχα, παπούτσια και τέτοια, από ό,τι έχω μάθει, ακόμα και σάντουιτς υπάρχουν προσφορά 2 και ένα δώρο, μπάρες δημητριακών και πολλά ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, όσοι βγείτε αύριο καλά να περάσετε, εμείς εδώ συντονισμένοι πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα ερωτικό τραγούδι. Εδώ είμαστε λοιπόν στον αέρα και έχουμε ζωντανά τον πρώτο ακροατή της εκπομπής μας. Παρακαλώ. Σας ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Στην Ανούλα,
Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Ποιος είσαι καταρχάς? Νίκο με λένε, από Νικόπολη. Ευχαριστώ πολύ Νίκο. Δεν ξέρω αν ακούγεσαι στον αέρα. Προς το παρόν δεν υπάρχει σταθερό τηλέφωνο. Δεν ξέρω αν ακούγεται καλά. Ας μας ενημερώσουν κάποιοι, ας μας πάρουν τηλέφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές όμως. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση. Λοιπόν, ακούσαμε και τον πρώτο μας ακροατή. Αν τον ακούσατε, δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται, γιατί το τηλέφωνο του άλλου δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πιστεύω να ακούστηκε στον αέρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα σας δώσω το mail του σταθμού που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, να μας πείτε πώς περάσατε τη μέρα σας και να κάνετε τις αφιερώσεις σας. Το mail μας είναι σε λατινικά radio papaki@eolas.org. Επίσης υπάρχει η σελίδα μας στο Facebook, μουσική εκδρομή που μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, και ένα WhatsApp που πιστεύω να ακούγεται στον αέρα, 697-29-60-606. Θα μου επιτρέψετε να κάνω κι εγώ κάποιες αφιερώσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλη μου την παρέα που μ' ακούει. Ευχαριστώ τον Τάσο με την ωραία παρέα του. Ευχαριστώ όλη την ομάδα του Θέατρου Άρατος. Δεν υπάρχει καλύτερη ομάδα από αυτή. Κορίτσια είστε υπέροχες και κάποια αγόρια που έχουμε. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα. Ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστώ που ξενυχτάτε μαζί μου, που ξέρω πόσο δύσκολο είναι, που έχετε υποχρεώσεις το πρωί. Μου δίνετε μεγάλη δύναμη να συνεχίσω. Είμαι εδώ, καταθέτω ψυχούλα, θέλω να σας κρατήσω συντροφιά. Θέλω να περάσουμε όμορφα όλοι μαζί. Συνεχίστε να στέλνετε μηνύματα στο mail του σταθμού, στη μουσική εκδρομή στο Facebook και στο WhatsApp 697-29-60-606, και για τους πιο τολμηρούς μπορούν να βγουν και στον αέρα. Όσο ακούγονται βέβαια, υπάρχουν κάποιες αντικσότητες, αλλά θα τις λύσουμε στην πορεία των εκπομπών, αρκεί να είμαστε εδώ να περνάμε καλά. Να είμαι ειλικρινής, δεν προλαβαίνω να διαβάζω τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, με συγκινείτε όλοι. Θα τα διαβάσω όμως, μόλις προλάβω. Να αφιερώσω εξαιρετικά το επόμενο κομμάτι στη Βούλα και στην Ειρήνη που μ' ακούνε σίγουρα. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, για την εκλεκτή παρέα εκεί. Και ελπίζω να ακούει και ο Δημήτρης. Αφιερωμένο κορίτσια για σας το επόμενο κομμάτι. Φίλοι μου, συνεχίστε να καλείτε. Είμαι εδώ παρέα σας ζωντανά, είμαι η Έφη Μάνου, στην καινούργια μας εκπομπή του ραδιοφώνου του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Θα είμαστε μαζί κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα, με ελληνικές επιλογές κυρίως και αφιερώματα σε διαφορετικά είδη τραγουδιών κάθε φορά. Τη Δευτέρα θα έχουμε επιλογές ακροατών για να δούμε και το ακροατήριό μας τι τραγούδια ακούει. Οπότε γράψτε τις επιθυμίες σας στο μήνυμα και θα ακουστούν στην επόμενη εκπομπή. Πρέπει να μπήκε και ο δαίμον του ραδιοφώνου κάπου εδώ. Να και τα πρώτα παραπονάκια. Δεν υπάρχει περίπτωση ζωντανή εκπομπή χωρίς παραπονάκια. Για τον κουμπάρο μου τον Νίκο το παραπονιάρι εκεί, με το κορίτσι του δίπλα, καλή ακρόαση. Ευχαριστώ που είστε κοντά μου σε αυτό το εγχείρημα. Επίσης πολλά φιλιά στον Αντώνη και τη Σοφία που μ' ακούνε. Ένα πολύ ερωτευμένο ζευγάρι. Οπότε σας αξίζει αυτή η εκπομπή και με το παραπάνω. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ακούτε ζωντανά την εκπομπή «Μουσική Εκδρομή».
Σκοπός μας είναι να πάμε μια εκδρομή μαζί, να σας ταξιδέψουμε, να ξεχάσετε ό,τι σας απασχολεί, να σας κρατήσουμε παρέα γιατί οι ξενύχτες είναι πολλοί. Και ελπίζω να περνάτε όμορφα. Ας συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας λοιπόν και τις επιλογές μας που ελπίζω να σας αρέσουν. Εδώ είμαστε λοιπόν πάλι. Ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά όλους όσους με ακούτε, αν και οι περισσότεροι είστε φίλοι μου. Υπάρχουν και κάποιοι καινούργιοι ακροατές που ακούν την εκπομπή. Θα τους αφιερώσω το επόμενο τραγούδι και ας μην θέλουν να βγουν στον αέρα. Είμαστε εδώ, εγώ στο στούντιο. Έξω πρέπει να κάνει ψύχρα, εδώ είμαστε μια χαρά ευτυχώς. Έχουμε ζεστούλα, αλλά πιο πολύ με ζεσταίνουν τα μηνύματά σας και τα τηλεφωνήματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς που είστε μαζί μου. Κάποιος τολμηρός να πάρει τηλέφωνο να δούμε αν λύσαμε το θεματάκι που είχαμε με την ανοιχτή ακρόαση. Όποιος θέλει ας καλέσει 697-29-60606. Το τηλέφωνο είναι WhatsApp. Θα θέλαμε κάποιον τολμηρό να πάρει τηλέφωνο να βγει στον αέρα. Επαναλαμβάνω, το τηλέφωνο είναι WhatsApp 697-29-60606. Ξημερώματα Παρασκευής και τι Παρασκευής, Black Friday. Για την Πετούλα εκεί, πολλά φιλιά στην Πετούλα που θέλει να απολαμβάνει περισσότερο τα τραγούδια. Εντάξει Πετούλα μου, θα σας αφήσω να απολαύσετε ένα-δύο τραγούδια συνεχόμενα. Καλή ακρόαση και πάλι. Αν και είπα ότι δεν θα βγαίνω στον αέρα, θέλω να κάνω μια special αφιέρωση. Δημήτρη, για σένα το επόμενο κομμάτι. Και να λοιπόν που έχουμε μία τολμηρή ακροάτρια στον αέρα. Καλή σου μέρα Μαρία. Καλημέρα. Ω, νομίζω ότι ακούγεσαι και αρκετά καλά, καλύτερα από τον προηγούμενο ακροατή. Τι κάνεις Μαρία μου, από πού μας ακούς? Είμαι καλά, απολαμβάνω το ταξίδι το οποίο ξεκίνησε σήμερα και εύχομαι να συνεχιστεί για πολύ καιρό. Σε ευχαριστώ Μαράκι μου, σου άρεσαν οι επιλογές μου. Μου αρέσουν, τις απολαμβάνω. Θεωρώ ότι είναι χαλαρές, ότι πρέπει για βραδάκι, για μέχρι και τα ξημερώματα δηλαδή. Είμαι αποφασισμένη να σε ακούω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δώσε μας και μια επιλογή για την επόμενη εκπομπή της Δευτέρας που θα είναι επιλογές ακροατών. Ένα τραγούδι που σ' αρέσει πολύ. Κάτι επιθυμείς από Μαρινέλα, θα ήθελα να το αφιερώσεις σε όποιο μέρος της ομάδας του Άρα του μας ακούει και εύχομαι να συνταξιδεύουμε για πολλές εκδρομές μαζί. Σε ευχαριστώ Μαράκι μου, υπάρχει τραγούδι της Μαρινέλας, στο αφιερώνω εξαιρετικά και συγχαρητήρια για το θάρρος σου γιατί τηλεφωνούν αλλά δεν βγαίνουν στον αέρα. Καλή ακρόαση. Καλή ακρόαση, Μαράκι μου. Ευχαριστώ που κάλεσε ζωντανά εδώ. Γεια σου, γεια.
πάλι. Το επόμενο κομμάτι είναι εξαιρετικά αφιερωμένο από τον Πρόδρομο στη Γεωργιάνα. Καλή ακρόαση, Πρόδρομε. Τι μου κάνετε, αποκοιμηθήκατε? Είμαι η Έφη Μάνου και σας κρατώ συντροφιά και θα σας κρατάω συντροφιά κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ελπίζω να μην σας κοίμησα με τα τραγούδια. Υπάρχει πολύς ερωτισμός εδώ από ό,τι βλέπω τα κομμάτια για όλους τους ερωτευμένους που μας ακούνε. Και όσοι δεν είστε ερωτευμένοι, να ερωτευτείτε. Ο έρωτας είναι ζωή, είναι δημιουργία. Είναι ένα πολύ όμορφο συνέστημα. Καλό ξημέρωμα σε όλους όσους πάνε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα σε όσους εργάζονται αυτή την ώρα. Καλή ακρόαση και πάλι. Φιλιά στους φίλους μου που μ' ακούνε και με έχουν πλημμυρίσει από μηνύματα αγάπης. Συνεχίζουμε δυναμικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Να μας συγχωρέσετε λίγο για τις διακοπές. Είμαι μόνη εδώ στο στούντιο. Έχουμε μια φίλη ακροάτρια στο τηλέφωνο. Μισό λεπτό. Καλημέρα, καλησπέρα. Γεια σου ρε Έφη, με τα ωραία σου. Χαίρομαι πάρα πολύ που σ' ακούω. Είναι εκπληκτικά. Μπράβο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Εύη μου, που με ακούς και σε ευχαριστώ πολύ για το θάρρος σου. Όλη η παρέα μου με ακούει, δόξα τω Θεώ, οι φίλοι μου είναι πάρα πολύ και τους ευχαριστώ. Ένα ευχαριστώ δεν αρκεί. Είσαι μοναδική, Εύη. Εύχομαι τα καλύτερα και μπράβο για την προσπάθεια και για τις πολύ ωραίες επιλογές σου. Α, τα 50 ευρώ θα στα δώσω μετά, ναι. Εύη μου, σε ευχαριστώ. Ξέρεις πόσο σε αγαπώ. Μόνο που βλέπω το όμορφο μουτράκι σου. Σε ευχαριστώ που βγήκε ζωντανά στην πρώτη μου εκπομπή εδώ. Θέλω να με συγχωρέσετε, γιατί είμαι μόνη, χειρίζομαι μόνη τα πάντα. Ζητώ συγγνώμη και πριν από τον φίλο ακροατή που ήθελε να βγει, αλλά δεν πρόλαβα το τηλέφωνο. Θα συντονιστούμε σιγά σιγά. Σημασία έχει θετική ενέργεια, τα ωραία τραγούδια και η παρέα. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Εύη μου, σε ευχαριστώ που κάλεσες. Καλή ακρόαση, γλυκιά μου. Σε ευχαριστώ, Εύη μου, σε ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να αφιερώσω το επόμενο τραγούδι στην ακριβή, ένα υπέροχο κορίτσι με πολύ θετική ενέργεια και πολύ καλή άβρα που είναι ερωτευμένη, να τα αφιερώσει στο αγόρι της. Και επίσης στη Βούλα αφιερωμένο και σου υπόσχομαι, Πάολα, στην επόμενη εκπομπή. Και φυσικά δεν θα μπορούσα να μην αφιερώσω ένα κομμάτι στο Βασίλη Τσικάρα και στη Χριστίνα Λιόλιου που έχουν αλλάξει τη ζωή μου. Σε όλη την ομάδα του Θέατρου Άρατος που είμαστε ενωμένοι σαν μία γροθιά, θέλω να πω τα ονόματα όλων, απλά φοβάμαι μην ξεχάσω κάποιον. Σας αγαπώ πάρα πολύ, είμαι κοντά σας για ό,τι χρειαστείτε και σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που με στηρίζετε. Ο
δαίμον του ραδιοφώνου ξαναχτύπησε και πάλι. Λοιπόν, είμαστε εδώ ζωντανά. Είναι η μουσική εκδρομή με την Έφη Μάνου. Ελπίζω να σας κρατάω καλή συντροφιά. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με διαχρονικά ελληνικά ερωτικά τραγούδια. Ελπίζω να σας αρέσουν οι επιλογές μου. Εγώ περνάω πολύ όμορφα μαζί σας. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Και όσοι θαραλέοι μπορείτε να βγείτε και στον αέρα. Να σας δώσω και μία ιδέα, μία σκέψη, να κουβεντιάσουμε κάτι. Είναι μύθος ή πραγματικότητα ότι οι μεγάλοι έρωτες δεν βάζουν ποτέ στεφάνι? Δεν ξέρω, εσείς τι γνώμη έχετε. Θα θέλαμε να ακούσουμε και τη δική σας γνώμη. Συνεχίστε να καλείτε τα τηλέφωνά μας, το mail μας και στο Facebook τη σελίδα μας που είναι Μουσική Εκδρομή. Το mail του σταθμού μας είναι radio, σε λατινικά radio, παπάκι, eolas.org. Και το κινητό μας τηλέφωνο είναι WhatsApp 697-29-60606. Σ' ένα δωμάτιο σκοτεινό έψαχνα να ονειρευτώ κάτι δικό μου. Είχα τα μάτια μου κλειστά. Μαράκι, συντονίστηκες ή ακόμη ψάχνεις? Για όλα τα κορίτσια εκεί που μου κρατούν συντροφιά. Ελπίζω να με ακούτε ακόμη, κορίτσια. Μάλλον με ακούτε, σας βλέπω εδώ στα μηνύματα. Είμαστε εδώ στην εκπομπή Μουσική Εκδρομή. Σήμερα είναι η πρώτη μας εκπομπή. Υπήρχαν κάποιες αντικσότητες τις οποίες τις διώχνουμε σιγά σιγά. Δεν μας πτωεί τίποτα. Σημασία έχει να είμαστε μια παρέα, να ξενυχτάμε παρέα. Ο καθένας ξενυχτάει για τους δικούς του λόγους. Ευχαριστώ όσους ξενυχτάνε για χατήρι μου σήμερα. Και όσοι δουλεύετε αυτή τη στιγμή, σας εύχομαι καλή συνέχεια. Και για να παρηγορηθείτε, σας λέω ότι και εγώ δουλεύω στις 3 τα χαράματα αμέσως μετά την εκπομπή. Αλλά περνάω τόσο όμορφα μαζί σας που δεν με νοιάζει τίποτα. Σημασία έχει να κάνουμε στη ζωή αυτό που αγαπάμε, για να φορτίζουμε τις μπαταρίες μας και να πηγαίνουμε δυνατά. Να πιάσουμε τη ζωή από τα μαλλιά, γιατί αν δεν την πιάσουμε εμείς θα μας πιάσει αυτή. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Συνεχίζουμε την εκδρομούλα μας. Θα ακούσουμε ακόμη ένα ερωτικό τραγούδι. Θα το χαρίσω σε όλους τους ερωτευμένους εκεί έξω. Σε όσους αγάπησαν, σε όσους αγαπάνε. Και παιδιά, ερωτευτείτε. Ο έρωτας σώζει. Πέρασε η ώρα, ούτε που το κατάλαβα. Όταν περνάει κάποιος καλά, η ώρα περνάει πολύ γρήγορα. Είμαστε εδώ, στα στούντιο του ραδιοφώνου του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είμαι η Έφη Μάνου και είμαι εδώ μαζί σας για να περάσουμε άλλο ένα μισάωρο με ωραίο ελληνικό διαχρονικό ερωτικό τραγούδι. Ό,τι και να πω είναι λίγο για τη σημερινή παρέα. Όσο ευχαριστώ για να σας πω, παρεάκι μου. Βέβαια δεν είχαμε πολλούς ακροατές αγνώστους, αλλά και αυτοί που υπήρχαν ήταν πολύ ωραίο. Ελπίζω να μάθουν όλοι για την εκπομπή μου, για τα ξενύχτια που θα κάνω εδώ, στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων. Και να έρθουν και άλλοι στην παρέα μας από εβδομάδα. Τη Δευτέρα θα είμαστε ξανά μαζί 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα. Για όσους ξενυχτάνε στη δουλειά, για όσους ξενυχτάνε γιατί έχουν κάποιο πρόβλημα που τους απασχολεί, θα είμαστε εδώ να τα ξεχάσουμε όλα, να ταξιδέψουμε, να πάμε μια εκδρομή μουσική και να τα ξεχάσουμε όλα. Σ'
σαν δυο τρένα πανταμώσαν ένα βράδυ και χαθήκαν ξανά. Τουλάχιστον ένα όνομα έχω ξεχάσει σήμερα να αφιερώσω ένα τραγούδι. Ένα άτομο που είναι πολύ κοντά μου στη ζωή μου και ξέρω ότι μας ακούει. Χίλια συγγνώμη, αφιερώνω το επόμενο κομμάτι στη Γιάννα. Γιάννα, ελπίζω να με ακούς ακόμη και σε ευχαριστώ που υπάρχεις στη ζωή μου πολλά χρόνια τώρα. Είμαστε εδώ λοιπόν, ξημερώματα Παρασκευής. Και τι Παρασκευής? Black Friday. Σημαδιακή ημερομηνία που ξεκίνησε η εκπομπή. Κορίτσια, αύριο ξεχυθείτε στα μαγαζιά. Από ό,τι άκουσα, έχει μεγάλες προσφορές. Τώρα θα μου πείτε, δεν έχετε πολλά χρήματα. Δεν έχει σημασία, κορίτσια, όσα έχετε. Ο άνθρωπος πρέπει να ξεχνάει τα προβλήματά του για λίγο. Ό,τι δυνατότητα έχει κάθε μία. Άκουσα ότι ορισμένα μαγαζιά έχουν πολύ καλές προσφορές. Και όχι μόνο σε είδη ρουχισμού, αλλά και σε άλλα είδη. Και φαγόσιμα και καφέδες. Τέλος πάντων, Αμερικανιές θα μου πεις, αλλά τουλάχιστον θα έχουμε μια χαλαρή μέρα. Ίσως δουλέψουν και κάποιοι καταστηματάρχες λίγο περισσότερο που το χρειάζονται. Όπως και να έχει, όποια θα βγει έξω για ψώνια αύριο, καλά να περάσει. Στην επόμενη εκπομπή μάζεψα αρκετά τραγουδάκια που θέλετε να ακούσετε. Μου είπαν για Ρόκο, μου είπαν για Πάολα. Ναι, σαφώς θα υπάρχουν όλα αυτά στην επόμενη εκπομπή μας τη Δευτέρα, 12 και με 2 μετά τα μεσάνυχτα. Τα τραγούδια που ακούμε σήμερα είναι λίγο παλιά, αλλά νομίζω είναι ξέχαστα. Τη Δευτέρα θα έχουμε πιο σύγχρονο ρεπερτόριο. Και φυσικά σίγουρα Πάολα, για σένα Βούλα, αν μας ακούς ακόμη. Έχουμε ένα τέταρτο ακόμη στη διάθεσή μας μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Οπότε μπορείτε να καλείτε τηλέφωνο, να βγείτε και ζωντανά στον αέρα. Για όσους το τολμούν, γιατί πολλοί δεν το τόλμησαν σήμερα. Υπάρχει ένα WhatsApp που μπορείτε να καλείτε, είτε στον αέρα είτε εκτός. Είναι το 697-29-60606. Επίσης σελίδα μας στο Facebook Μουσική Εκδρομή και τα mail του σταθμού. Το mail του σταθμού που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα είναι σε λατινικά radio papaki@eolas.org. Βεβαίως και Βέρτη θα έχουμε τη Δευτέρα για σένα που το ζήτησες. Και Βέρτη και Ρόκο και Πάολα και πολλούς ακόμα. Αν περνάτε καλά, μπορείτε να μας συστήσετε σε φίλους, να γίνουμε ακόμα πιο μεγάλη παρέα. Εμείς πάντως θα είμαστε εδώ κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα, πιστοί στο ραντεβού μας. Όσο κρύο και να έχει έξω, με οποιαδήποτε αντικσότητα δεν θα το βάλουμε κάτω. Θα είμαστε εδώ για να περνάμε όλοι καλά, και εσείς και εγώ μαζί σας. Να λοιπόν που σε λίγο η εκπομπή μας φτάνει στο τέλος της. Θα ακούσουμε κανένα δυο τραγούδια ακόμη και μετά σιγά σιγά θα κλείσουμε, γιατί πρέπει να πάμε και στη δουλειά μας. Όπως πολλοί δουλεύω και εγώ το πρωί τις 3 η ώρα. Πέρασα πολύ όμορφα μαζί σας. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη αν ξέχασα κάποιους φίλους που με στηρίζουνε ή κάποιους ακροατές που δεν πρόλαβα να σηκώσω το τηλέφωνο.
Θέλω την επίοικιά σας, γιατί είμαι μόνη εδώ αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Τα καλύτερα έρχονται, παιδιά. Από εβδομάδα θα φτιάξουμε και την τηλεφωνική συσκευή, θα φτιάξουμε κάποια πραγματάκια που είδαμε εδώ και όλα θα πάνε καλύτερα. Όπως και να έχει, ελπίζω να περάσατε καλά στην εκδρομή μας. Για λίγο ακόμα κοντά σας. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, που ήταν και η πρώτη μας εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ακροατές σήμερα που με συμπαραστάθηκαν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γνωστούς και άγνωστους που τηλεφώνησαν, σε αυτούς που στείλαν μηνύματα. Σας εύχομαι ένα καλό ξημέρωμα και αν σας άρεσε η εκπομπή μας, μπορείτε να το διαδώσετε στους φίλους σας να μας ακούνε κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα. Είμαι η Έφη Μάνου με την εκπομπή «Μουσική Εκδρομή». Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς. Καλό ξημέρωμα.